Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Blue Sky, στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση». Τρίτη πλέον θα τα λέμε μαζί και όχι Παρασκευή. Άλλαξε η μέρα μας, δεν άλλαξε βέβαια η ώρα. Μια μέρα που όλοι με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Χτες είχαμε και το διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου του Πούτιν στην αναγνώριση των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Και πρέπει να σας πω ότι έχει όλος ο κόσμος τεθεί σε συναγερμό. Ήδη η Δύση ξεκινάει και αρχίζουν οι πρώτες αντιδράσεις. Ενώ σήμερα είχαμε και την καταδίκη από τον ΟΗΕ για τις ρωσικές κινήσεις. Εμείς σήμερα εδώ έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας το Δήμαρχο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να και πούμε ότι γνωριζόμαστε, γιατί έρχεσαι με τον πληθυντικό, αλλά είμαστε γνωστοί. Είμαστε γνωστοί. Άρα μπορούμε να μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα. Δεκαετίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε πολύ νωρίς στην αυτοδιοίκηση, σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 23 χρονών. Όμως πρέπει να πούμε ότι πέρα από την αγάπη του στην αυτοδιοίκηση, έχει και την αγάπη του στα αεροπλάνα, καθώς είναι πιλότος. Και σας έχουμε δει και πολλές φορές σε εκπομπές να σχολιάζετε διάφορα περιστατικά που έχουμε με αεροπλάνα. Είμαι πολύ τυχερός γιατί έχω καταφέρει να κάνω δουλειά, αν μου επιτρέπετε, επάγγελμα, τις δύο μεγάλες μου αγάπες. Τα δύο μου χόμπι. Η αεροπορία νομίζω ότι είναι μια πάντα γοητευτική πρόκληση, την οποία την υπηρετώ εδώ και 30-32 χρόνια, ακόμα και τώρα που είμαι αυτοδιοικητικός, και η αυτοδιοίκηση, την οποία, όπως είπες νωρίτερα, από 22-23 χρονών, από το 1990, ξεκίνησα δειλά-δειλά τα πρώτα μου βήματα. Δεν περίμενα ποτέ, ούτε σχεδίαζα ότι θα γίνω δήμαρχος. Εγώ σε γνώρισα ως δημοτικό σύμβουλο, βέβαια. Δημοτικό σύμβουλος και ανέβηκα τα σκαλιά σιγά-σιγά ως δημοτικό σύμβουλος, ως μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής, μετά ως αντιδήμαρχος, ως αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και σιγά-σιγά. Αυτό είναι και μια εμπειρία την οποία πρέπει να έχει κάποιος για δήμαρχος, έχοντας περάσει από όλες τις. Δεν θα την άλλαζα ποτέ. Ξέρετε, πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται ξαφνικά, χωρίς να έχουν δοκιμαστεί, χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί πολύ μεθοδολογικά και με απαιτήσεις, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην παράξουν αυτό το οποίο πρέπει να παράξουν για τη θέση που καταλαμβάνουν, γιατί δεν έχουν δοκιμαστεί. Και να πω βέβαια ότι και τρίτεκνος. Τρία παιδιά. Τα τρία μου καμάρια. Οι δύο κόρες μου και ο γιος μου. Νομίζω ότι είμαι τυχερός, γιατί υπάρχουν στη ζωή μου τρία παιδιά τα οποία το ένα προχωράει τη ζωή του όσο καλά το προηγούμενο και το επόμενο. Είμαι πολύ τυχερός. Είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική, θα πω εντός, γιατί και η αυτοδιοίκηση πολιτική είναι, να έχει μια καλή σχέση και μια καλή ισορροπία και στο σπίτι του και στην οικογένειά του. Πολύ σημαντικό. Γιατί είναι στήριγμα. Είναι πολύ σημαντικό και να αν ληφθεί υπόψη δε ότι οι απαιτήσεις της ημέρας είναι τόσες πολλές. Εγώ φεύγω από το σπίτι μου νωρίς το πρωί στις 6.30 ώρα και επιστρέφω στις 11 και 11.30 ώρα το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνετε, η σχέση μου με τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγη και μικρή, όμως είναι πολύ ουσιαστική. Έτσι ήταν από τότε που ήταν ευρέφη. Να πούμε ότι παρόλο ότι αυτές οι τελευταίες αυτοδιοικητικές, γιατί και στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές φέρατε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά στις τελευταίες αυτοδιοικητικές που είχαμε, με έναν νόμο όπως ήταν η απλή αναλογική, εσείς πετύχατε ένα από ίσως και το μεγαλύτερο ποσοστό, 71... Ναι, ήταν περίπου 72 και κάτι τις εκατό. Δεν ήταν το μεγαλύτερο, αλλά νομίζω ότι πλέον όταν φτάσεις στον πρώτο γύρο με ένα σύστημα εκλογικό καρμανιόλα, ναι, όπου μετήχανε 7-8 συνδυασμοί, και να μπορέσεις τον πρώτο γύρο να πάρεις, να εγγράψεις νίκη πρώτου γύρου με αυτό το σύστημα, όχι να φτάσεις στο 70 ή όπως και 2-3 άλλοι δήμαρχοι. Πολύ λίγοι όμως. Μετριούνται στα δάχτυλα οι δήμαρχοι. Ο Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος έφτασε για πέμπτη του φορά το 78% νομίζω, ή και ο Γιώργος Παπανικολάου
ναι, και στην Γλυφάδα, βέβαια. Νομίζω ότι είναι, σου δίνει μια πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά σε εσένα και στους συνεργάτες σου, γιατί δείχνει ότι η δουλειά σου αναγνωρίστηκε. Δεν πήγε στράφη. Βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι το 1973 ή το 1972 ή το 1965 ή τέλος πάντων κάποια έτσι μεγάλη πλειοψηφία σου δημιούργησε ακόμα μια μεγαλύτερη ευθύνη. Δηλαδή, σε αυτές τις εκλογές τώρα που θα έχουμε τον Οκτώβριο του 2023, στην οποία εγώ ήδη έχω ανακοινώσει ξανά ότι θα είμαι υποψήφιος, δεν άφησα. Κανένα δεν είμαι εραστής αυτών των παιχνιδιών, το ότι κατεβαίνω, δεν κατεβαίνω, μπορεί να κατέβω, αλλά μπορεί και να μην κατέβω, παρακαλέστε με λίγο ή μην παρακαλέστε. Αυτό το θεωρώ. Δεν θυμάμαι ποτέ να το θεωρώ έτσι, να το είχες αυτό. Περιττό. Από νωρίς λοιπόν έχουμε τις προθέσεις μας, τις έχουμε ανακοινώσει. Εάν λοιπόν από το 19 που πήραμε αυτό το ποσοστό μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιταγή, την λευκή επιταγή που μας έδωσαν οι δημότες, τότε θα τιμωρηθούμε. Διότι τότε δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Δεν θα μπορώ εγώ ή οι συνεργάτες μου να πούμε ότι ήταν, έπρεπε να πολιτευτούμε, έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένους τρόπους που πολιτεύεστε, να απολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Όχι. Όταν σου δίνουν μια τόσο καθαρή εντολή σε δύσκολη συνθήκη, εκλογικός νόμος, σημαίνει όντως, ότι καρμανιόλα. Πρέπει να την υποστηρίξεις. Αν δεν την υποστηρίξεις, όπως λέμε στην αεροπορία, αυτό θα κάνει backfire. Και το λέω αυτό γιατί έχουν έρθει συνάδελφοι σας δήμαρχοι εδώ, οι οποίοι δεν έχουν τύχη της πλειοψηφίας. Και εκεί τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα στο να πάρουν αποφάσεις. Και όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, θα γίνονται χειρότερα. Γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ο καθένας, ακόμα και αν έδωσε για κάποιο χρονικό διάστημα στήριξη ή τη συγκατάθεσή του να προχωρήσουν κάποια πράγματα για το Δήμο, τώρα τι κάνει, εν ώψη των εκλογών επιλέγει την απόσταση. Να διατηρήσει τις αποστάσεις, άρα να μην δώσει στον αντίπαλό του τις επόμενες εκλογές τη δυνατότητα να παράξει για την πόλη. Δυστυχώς αυτός είναι. Και να σκεφτούμε ότι η κυβέρνηση έδωσε και κάποιες λύσεις, δηλαδή με την Οικονομική Επιτροπή. Έδωσε λύσεις. Να υπάρξει μια κυβερνησιμότητα μέσα στους Δήμους. Σωστά. Έδωσε λύσεις και καλά έκανε και έδωσε λύσεις, γιατί στηρίξαμε και από την ΚΕΔΑ, εγώ έχοντας την ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διαπραγματευτήκαμε και τον νεοεκλογικό νόμο, αλλά και τα θέματα αυτών των αλλαγών. Δεν σας κρύβω ότι δεν είναι μια υγιής κατάσταση αυτή. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα Φραγκενστάιν. Έχουμε το χέρι ενός άλλου σώματος, το κεφάλι ενός άλλου σώματος, το κορμί ενός άλλου σώματος και προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι λειτουργικό. Τον έχω αποκαλέσει λοιπόν το σύστημα που διαγάγουμε την πολιτική μας περιπέτεια ή διαδρομή αυτή την περίοδο, το έχω ονομάσει ως ένα πολιτικό Φραγκενστάιν. Αλλιώς σχεδιάστηκε, με άλλη προοπτική. Υλοποιήθηκε η πρώτη φάση, τροποποιήθηκε μία φορά, 2, 3, 4, 5 και προτροποποιείται ακόμα και τώρα. Γιατί τα διέξοδα αναφύγονται μέρα με τη μέρα πάνω στην καθημερινότητα. Και ευτυχώς που θα πάμε σε εκλογές με ένα νέο νόμο. Πάμε με ένα νέο νόμο, ο οποίος είναι πολύ πιο παραδοσιακός και δοκιμασμένος. Αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι οι τομές στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πολύ πιο βαθιές, ακόμα πιο βαθιές και ακόμα πιο μεταρρυθμιστικές. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι η αυτοδιοίκηση ή οι πολιτικές ηγεσίες είναι έτοιμες να κάνουν ουσιαστικές τομές, όπως παραδείγματος χάρη να πάμε σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ξεχωριστό ψηφοδέλτιο δημάρχων, ξεχωριστό ψηφοδέλτιο δημοτικών συμβούλων, ούτως ώστε να κόψουμε κάτι το οποίο είναι παθογενές ή μπορεί να γίνει παθογενές, που είναι η σχέση του Δημοτικού Συμβούλου με τον Δήμαρχο. Ναι, είμαστε έτοιμοι σαν λαός να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια περίπτωση. Γιατί αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει πολλά χρόνια πριν, επανέρχεται, τελικά δεν καταλήγουμε. Πρέπει να το προσπαθήσουμε όμως. Μάλιστα αυτό το οποίο είχα προτείνει εγώ κάποια στιγμή είναι ότι μια τέτοια μεγάλη τομή μεταρρυθμιστική θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να την εφαρμόσουμε πιλωτικά. Να πάρουμε παραδείγματος χάρη για την επόμενη ή τη μεθεπόμενη περίοδο ένα δείγμα δήμων, αστικούς, αγροτικούς, νησιωτικούς, ορεινούς και να εφαρμόσουμε μια τέτοια μεθοδολογία σε 10-15 δήμους. Να δούμε πώς ακριβώς θα φτάσουμε σε αποτέλεσμα. Θα φτάσουμε σε καλύτερη λειτουργία, σε πιο εξυγχρονισμένη, πιο παραγωγική ή όχι. Και στη συνέχεια να το εφαρμόσουμε και στην ολότητα. Πάντως, τώρα μια και αναφερθήκαμε στον καινούριο νόμο και θα πάμε και στα θέματα του Δήμου σας. Στον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό, ότι πλέον ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια μέχρι τέλη Αυγούστου. Εάν μου επιτρέπετε. Αυτό πώς το βλέπετε? Αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι μια μακρά. Κοιτάξτε.
η αρχική βερσιόν ήταν να ανακοινωθούν στις 30 Ιουνίου. Πιο νωρίς ακόμη. Με πιέσεις που εμείς ως Κεντρική Ένωση και οι Δήμοι κάναμε, φτάσαμε, η εκλογή είναι 8 Οκτωβρίου. Γιατί είναι μακρύς δηλαδή ο δρόμος. Θα έχουμε 38 μέρες με ανακοινωμένες ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια και ποιοι συμμετέχουν. Μέχρι σήμερα αυτό το διάστημα ήταν 3 εβδομάδες. Τώρα αντί για 3 εβδομάδες θα είναι 5 εβδομάδες. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, δεν αποτελεί μεγάλη δομική τομή. Εάν είχαμε κλείσει τους συνδυασμούς μας τον Ιούνιο, να ήξερε ο καθένας ότι σταμάτησε. Και γιατί λέμε να έχουμε κλείσει τους συνδυασμούς? Γιατί από τη στιγμή που κλείνεις το συνδυασμό, πλέον ο καθένας πλέον πρέπει να επικεντρωθεί σε θέσεις. Όχι στο κυνήγι του καλού υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου, που αναλωνόμαστε μέχρι τελευταία στιγμή, να πάρουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο δημοφιλείς, που είναι πιο λαοπρόβλητοι, να μπορέσουν να μας βοηθήσουν εκλογικά. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει νωρίς για να γίνει μια πραγματική αντιπαράθεση θέσεων, ιδεών και προτάσεων. Να πούμε βέβαια ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται δυνατότητα στους πιο νέους να πάνε πιο ισότιμα και όλοι μαζί στο κυνήγι του Σταυρού. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Βεβαίως και είναι δηλαδή, ένα θέμα. Υπήρχαν από παλιά οι πιο παλιοί, αυτοί που είναι παραδοσιακοί, που τους ξέρει ο κόσμος. Και υπήρχαν και οι νεότεροι που βγαίναν προς το τέλος, εμφανίζονταν την τελευταία στιγμή και όλο αυτό δημιουργούσε μία αναταραχή. Σαφέστατα. Ο καθένας ξεκινούσε από μία άλλη αφετηρία. Πάντα. Κάποιος πιο κοντά στο τέρμα, κάποιος πιο μακριά από το τέρμα, που αυτό πολλές φορές ήταν θετικό, κάποιες φορές ήταν και αρνητικό. Διότι αν κάποιος δεν έχει αξία και ειδικό βάρος, αλλά έχει χρόνο, σε αυτό το χρόνο μέσα μπορεί να ανακύψει, να βγει προς τα έξω η αδυναμία του. Δεν είναι πάντα καλό να έχεις πολύ χρόνο. Όχι. Αν είσαι πολύ δυνατός, τότε θες χρόνο. Αν δεν είσαι και ψάχνεσαι, δεν θες χρόνο. Θες να εμφανιστείς στο πολιτικό προσκήνιο. Να κάνεις την πρώτη εμφάνιση. Να κάνεις την εμφάνισή σου και να φτάσεις κοντά στο τέρμα. Αυτές είναι βασικές εκλογικές αρχές. Ελπίζω όμως κάποια στιγμή, όπως είπα και νωρίτερα, να είμαστε σε θέση να πούμε ότι παίρνουμε ένα σύστημα το οποίο είναι δοκιμασμένο, το οποίο είναι αποδεδειγμένα, δεν υπάρχει καμία εξάρτηση, καμία τριβή, καμία αντιπαράθεση, κανενός παράγοντα πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Το βασικό σημείο, φυσικά, αν μου επιτρέπετε για να κλείσω το κεφάλαιο αυτό, να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι πώς εκλέγονται οι δημοτικές αρχές. Εκλέγονται με τον ΑΒ τρόπο, ένας είναι καλός, άλλος είναι καλύτερος, άλλος είναι άριστος. Να το συζητήσουμε και να το κουβεντιάσουμε. Εκλέγονται δημοκρατικά. Άπαντες. Το πρόβλημά μας είναι η αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Τι αρμοδιότητες έχει, τι εξουσίες έχει και για ποιο λόγο παραμένει. Και να πάμε και στους πόρους, γιατί είναι εκεί είναι παρείας της κεντρικής διοίκησης. Όταν οι προχωρημένες ευρωπαϊκές δημοκρατίες έχουν την τοπική αυτοδιοίκηση ως το μεγάλο κόσκινο της πολιτικής, όπου εκεί θα πάει ο κόσμος, θα δοκιμαστεί για να μπορέσουμε να δούμε κάνει ή δεν κάνει. Όταν έχουμε μια αποκέντρωση ουσίας, μεγάλη αποκέντρωση, η οποία έχει αρμοδιότητες και έχει και πόρους και φτιάχνει στη λογική των μικρών περιφερειακών κυβερνήσεων, τότε πράγματι έχει αυτοδιοίκηση. Εμείς εδώ δεν έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε μια ιδιότυπη ετεροδιοίκηση και αυτό δεν είναι θέμα μίας κυβέρνησης, είναι θέμα και πολιτική άποψη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Των δεξιών, των κεντρών, των αριστερών, των κεντροαριστερών, των κεντροδεξιών, όλες τις κυβερνήσεις. Λες και υπάρχει μια συνεννόηση. Δεν ξέρω, μπορεί ίσως να είναι και τον ρόλο της Βουλής το οποίο να επηρεάζει. Λέτε. Μπορεί. Πάντως όλοι την άποψή τους για την αυτοδιοίκηση την έχουν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, ναι, ως τώρα, ο εγκύτερος των δημότη πολίτη φορέας. Τώρα με προκαλείτε όμως. Γιατί η κεντρική εξουσία τη βλέπει έτσι, αλλά όταν αρχίζουν τα δύσκολα, την αυτοδιοίκηση δείχνει. Στο τελευταίο συνέδριο. Η αυτοδιοίκηση την πληρώνει. Έρχονται πλημμύρες η αυτοδιοίκηση. Έχουμε τις πυρκαγιές η αυτοδιοίκηση. Μου δώσατε μια πολύ μεγάλη πάσα τώρα. Έχουμε τους δρόμους η αυτοδιοίκηση. Έχουμε τα χιόνια η αυτοδιοίκηση. 14 Οκτωβρίου του 2021 είχαμε ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Και εγώ εκ της θέσεώς μου έπρεπε να κάνω μια τοποθέτηση. Τώρα παρεπιπτόντως στις 18 Μαρτίου έχουμε την έκτακτη σύνοδο των δημάρχων στο Καβούρι. Για να δούμε πού βρισκόμαστε, δηλαδή, εμείς θα τους φιλοξενήσουμε και ελπίζω, δεν ξέρω αν είναι, πιστεύω ότι θα είναι μια γενική συνέλευση δημάρχων με πολύ μουρμούρα και ποτέ δεν θες να συνδυάσεις τη μουρμούρα την αυτοδιοικητική με ένα τόπο.
Θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν ερχόταν η αυτοδιοίκηση στο Καβούρι για να γιορτάσει μια πραγματικά βαθιά και μεγάλη μεταρρύθμιση. Δεν είμαστε τυχεροί. Παρ' όλα αυτά, να επανέλθω ξανά στη Θεσσαλονίκη. Τότε λοιπόν στην τοποθέτηση αυτή, και χάρηκα πάρα πολύ γιατί είχα στο ακροατήριο 7 υπουργούς, ενεργεία υπουργούς και το δικό μας Υπουργείο των Εσωτερικών, τους είπα το εξής. Λέω, αυτό το οποίο εγώ εισπράττω ως δήμαρχος 7 χρόνια τώρα, είναι ότι η αυτοδιοίκηση έχει το ρόλο που είχαν στις παλιές αμερικανικές καουμπόκες ταινίες, το υπηκό. Οποτεδήποτε κάτι δεν πήγαινε καλά, ποιον φωνάζανε, το υπηκό. Εδώ λοιπόν η αυτοδιοίκηση τι έχει. Για την πανδημία, για την οικονομική κρίση, για τις καταιγίδες, τις χιονοκαταιγίδες, για τις πυρκαγιές, για τα ναυάγια, για τους πετρελοκυλίδες, για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί, για την παιδεία, για τις μάσκες, για τις απολυμάνσεις, για την... ο δήμαρχος πλέον πρέπει να είναι νοσοκόμος, γιατρός, πυροσβέστης, αστυνόμος, πολιτικός μηχανικός, ειδικός επιστήμονας, γεωλόγος, γεωγράφος, τα πάντα. Ξέρω ότι έχετε μια πολύ καλή σχέση με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τους δύο υπουργούς. Τα έχετε πει, έχουμε πιστεύω. Μια ειλικρινή σχέση, θα έλεγα. Τα έχετε μεταφέρει. Είναι και στοιχείο του χαρακτήρα μου αυτό. Δεν μπερδεύω την πολιτική διαδικασία με την προσωπική άποψη και γνωριμία. Και με τους δύο, ειδικότερα αυτά, με τον νυν υπουργό μας, τον Μάκη τον Βορύδη, γνωριζόμαστε παιδιά, θα μπορούσα να πω. Παρ' όλα αυτά, όταν βρισκόμαστε σε μια κοινωνική εκδήλωση, είμαστε δύο καλοί γνώριμοι. Όταν βρισκόμαστε πάνω στη διαδικασία την αυτοδιοικητική, είναι ο υπουργός και εγώ είμαι ο δήμαρχος. Όλα αυτά που λέτε εδώ τα έχετε θέσει υπόψη. Τα έχουμε θέσει όλα και στον κύριο Βορύδη και στον Στέλιο τον Πέτσα, ο οποίος και αυτός είναι μια εξαιρετική μονάδα εκεί και αγωνίζεται για να φέρει σε πέρας το δικό του πολύ, πολύ σχηδές κομμάτι ευθύνης. Αλλά όχι μόνο εκεί. Τα θέματα αυτά τα έχουμε πει στο Μαξίμου, τα έχουμε πει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και θεωρούμε ότι. Θα μπορούσαν σήμερα, ενώ κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα. Για μας το ζητούμενο είναι, το είπατε νωρίτερα γιατί και εσείς έχετε εμπειρία μεγάλη στην αυτοδιοίκηση και αυτό πρέπει να λέγεται, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες, πόρους, και οι πόροι τι είναι. Είναι χρήματα από τη μία πλευρά αυτό. Και ανθρώπινο δυναμικό. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται. Και χρειαζόμαστε επίσης να δίνει ο καθένας τη δυνατότητα, να δώσει το κράτος τη δυνατότητα σχεδιασμού των πόλεων, που στον εγκύτερο κρατικό φορέα, που είναι ο Δήμος. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Για να αλλάξει μια ρημοτομική γραμμή, να μετακινηθεί 40 εκατοστά, ο Δήμος, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν γνωμοδοτική δυνατότητα. Ποιος έχει αποφασιστική δυνατότητα? Κάποιος γραφειοκράτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Τάδε, στο Υπουργείο Β, ο οποίος μπορεί να μην ξέρει ούτε καν πού βρίσκεται αυτή η παρέμβαση που γίνεται, για ποιον λόγο πρέπει να γίνει. Κι όμως τον αποφασιστικό ρόλο τον έχει ένας δημόσιος λειτουργός. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει και τη ζωή των δημοτών. Ακριβώς. Και όλη τη περιοχή. Δηλαδή παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν είναι έτσι απλά. Η ταχύτητα που θέλουμε για να λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας, που είναι χθες το απόγευμα, δεν υπάρχει. Μια απλή τροποποίηση ρημοτομικού στην ελληνική πραγματικότητα παίρνει περίπου 4 με 7 χρόνια. Μιλάμε για τη Μάνδρα, παραδείγματος χάρη, και τα εγκλήματα τα οποία έγιναν. Εγκλήματα, χαθήκαν ανθρώπινες ζωές. Και εγώ εκλήθην από πλευράς της ΚΕΔΕ να παραστώ ως μάρτυρα στο δικαστήριο και εξήγησα πολύ, με πολύ απλά λόγια στην έδρα, που η έδρα είναι δικαστές οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν. Ότι για να οριμάσει ένα μεγάλο τεχνικό έργο εύρους Μάνδρας ή εύρους ρέματος Κόρμπι, ξέρω εγώ, στο Κοροπή και στη Βάρη, χρειάζονται στην ελληνική πραγματικότητα 17-22 χρόνια. Δηλαδή μία γενιά. Και οι άνθρωποι είχαν μείνει αποσβολωμένοι και με κοιτούσαν. Αυτή όμως είναι πραγματικότητα. Θέλουμε να την αλλάξουμε. Είναι στο χέρι μας. Όταν, παραδείγματος χάρη, για να τρέξει η κρατική μηχανή, η δημοτική μηχανή και να κάνει πράγματα, χρειάζεται κάποια όργανα. Τα οποία πολλά εξ αυτών κακώς υπάρχουν. Φτιάχνουμε ένα πύργο της Βαβέλ. Ξεκινάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, πάμε στην περιφέρεια, λοιπόν, σε ένα πάμε όργανο, στην αποκεντρωμένη, πάμε. Σε ένα όργανο το οποίο είναι το όργανο της, το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, που είναι το ΣΥΠΟΘΑ, που είναι ένα πολεοδομικό όργανο για να μπορέσουν να περάσουν πράγματα που ενδιαφέρουν μια περιοχή. Και όταν έχεις λοιπόν το διορισμό των μελών, που δεν τον κάνει ο Δήμος, τον κάνει κεντρικά, το Υπουργείο και η αποκεντρωμένη διοίκηση. 2 χρόνια
Δεν υπάρχει αυτό το όργανο. Άρα οτιδήποτε σχεδιάζεις, από μόνο του 2 χρόνια πηγαίνει πίσω. Και έρχεται ο δημότης και έρχεται και σου λέει: Δήμαρχε, τι κάνεις εκεί? Πού είσαι? Πού είσαι? Και τι δεν του εξηγήσεις? Ότι υπάρχει το ΣΥΠΟΘΑ και υπάρχει το Υπουργείο, υπάρχει ο αποκεντρωμένος ο οποίος πρέπει να ορίσει και δεν έχει ορίσει. Δεν τα ξέρει αυτά ο πολίτης και ούτε θέλει να τα μάθει κιόλας. Πάμε τώρα στα δικά μας, στα του Δήμου σας. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια, 3 χρόνια σχεδόν, βιώσαμε μία πανδημία η οποία ανέτρεψε τη ζωή μας. Και εσείς είσαστε και σε ένα Δήμο παραλιακό, που και το καλοκαίρι υπήρχαν προβλήματα. Είχατε τις ευπαθείς ομάδες, έπρεπε να προασπίσετε τη δημόσια υγεία. Πώς το αντιμετωπίσατε? Και εσείς είχατε και την εμπειρία, γιατί έχουμε άλλους δημάρχους που ήταν καινούργοι και βρέθηκαν μέσα σε ένα χρόνο να είναι σε τέτοια προβλήματα. Ήταν μια δοκιμασία, κατά γενική ομολογία. Ήταν δοκιμασία, διότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι έδωσαν τις κεντρικές κατευθύνσεις κεντρικά, δεν είχαν ούτε τη γνώση, την εξειδικευμένη, ούτε την εμπειρία να διαχειριστούν, και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο. Έπρεπε λοιπόν να δούμε και να αλλάξουμε τις αποφάσεις μας μέρα με την ώρα, κάποιες φορές και ώρα με την ώρα. Έπρεπε να βάλουμε το μυαλό μας να λειτουργήσει πρωτογενώς και παραγωγικά και με ένα θηλυκό τρόπο, για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη δυναμική και ρευστή κατάσταση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Να στηρίξουμε τον κόσμο, να απολυμάνουμε την πόλη. Νομίζω έχουμε και φωτογραφίες να στηρίξουμε από... να στηρίξουμε τις δομές τις κοινωνικές. Εδώ είναι από τα εμβόλια βέβαια της περιοχής. Είναι από τα εμβόλια, ναι. Εμείς πώς πήγατε με τα εμβόλια? Πήγαμε πολύ καλά. Έχουμε πολύ υψηλό δείχτη εμβολιασμού. Υπερβαίνει το 92-93%. Αυτό είναι κάτι καλό και συνέβη και νωρίς. Με αποτέλεσμα να κινηθούμε σε επίπεδο κρουσμάτων περίπου στο 10-15% κάτω από τον μέσο όρο της Αττικής. Το οποίο ήταν ένα καλό δείγμα, μια καλή διαδικασία. Παρόλα αυτά, όπως είπα νωρίτερα, δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η πανδημία να δημιουργεί προβλήματα. Είτε προβλήματα είχαν να κάνουν με την αγορά, την τοπική αγορά. Είτε είχαν να κάνουν με την οικονομία του Δήμου. Είτε με την ίδια τη λειτουργία, καθότι είχαμε κρούσματα και μέσα στις δομές τις δημοτικές. Είχαμε θέματα οικονομικά, γιατί δεν μπορούσαμε να εισπράξουμε, άρα και να παράξουμε αποτέλεσμα όπως εισπράταμε πριν. Όλα ήρθαν πάνω κάτω. Το προσωπικό δεν μπορούσε να έρθει όλο στην εργασία του, γιατί δούλευε απομακρυσμένα με τηλεργασία. Όλα αυτά μας έδωσαν λοιπόν μια δυνατότητα να βρούμε λύσεις, να σκεφτούμε... Να σκεφτούμε υπερεθνικά, αλλά να δράσουμε τοπικά. Και νομίζω αυτό έγινε και το στίχημα το κερδίσαμε. Και τώρα το συνεχίζετε και κάθε Τετάρτη έχετε... διοργανώνετε δωρεάν διαδικτυακά ραντεβού. Φτιάξαμε ένα πάρα πολύ εντατικό πρόγραμμα, το οποίο μας κάλυψε ουσιαστικά τις περιόδους των πανδημιών, όπου φροντίζαμε στα πλαίσια αυτής της κοινωνικοποίησης που εξέλιπε όλη αυτή την περίοδο, να βρίσκουμε επίκαιρα θέματα, να μαζεύουμε, να φωνάζουμε, να προσκαλούμε διαλέκτες, να καλούμε την πόλη και να κάνουμε όμορφες διαδικτυακού τύπου παρουσίες με ανταλλαγή απόψεων, με ερωτήσεις. Ήταν κάτι το οποίο έδωσε κάτι που ζητούσε ο κόσμος σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Φτιάξαμε, γιατί κάθε κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες, φτιάξαμε πολλούς πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους. Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Και πάλι μαζί εδώ στο Blue Sky στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 211-1860-001. Και εδώ συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Δήμαρχο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Είχαμε μείνει στο θέμα του εμβολιασμού και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τη δική σας περιοχή, όπου είναι ένας Δήμος που το καλοκαίρι... Υποδέχεται όλη την Αττική. Πολύ κόσμο. Και όχι μόνο την Αττική, ακόμα και τους τουρίστες. Είστε ένας προορισμός. Είναι ένα city resort λεγόμενο. Είναι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, περίπου 20 χιλιόμετρα. Υποδεχόμαστε ειδικότερα το καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα πάρα πολύ κόσμο.
περίπου τριπλασιάζεται ο πληθυσμός της πόλης. Συνεπώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ ανθεκτικοί. Και είμαστε. Γίνονται έλεγχοι, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Έχουμε το Ασκληπείο Νοσοκομείο, έχουμε το Κέντρο Υγείας της Βάρης, που είναι ένα τοπικό χρυσάφι για μας. Βέβαια. Μας βοηθούν πάρα πολύ. Ειδικά, και εμείς ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε την δυνατότητα να υποδεχτούμε πάρα πολύ κόσμο σε συνθήκες ασφάλειας. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είστε έτοιμοι για την καλοκαιρινή σεζόν. Είμαστε έτοιμοι. Βέβαια δεν πρέπει πλέον κανένας να ξεχνά ότι το μοντέλο συμπεριφοράς έχει πλέον αλλάξει. Ή μάλλον πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης, μεν, αλλά είναι θέμα συλλογικής αντιμετώπισης μιας απειλής που κινδυνεύει να και χτυπάει τα θεμέλια του τρόπου ζωής που είχαμε μέχρι σήμερα. Είχε και τα καλά της η πανδημία, μας οδήγησε πολύ πιο γρήγορα στο να εξελιχθούμε ψηφιακά και το είδαμε και από την πλευρά της κυβέρνησης. Βεβαίως. Και αυτό κατ' επέκταση πέρασε και στους Δήμους. Πέρασε στους Δήμους και αυτό το οποίο διεκδικούμε είναι για να μην φτάσουμε να ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ελοχεύει πάντα, είναι να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για να εξαλείψουμε μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας. Βλέπουμε μια φωτογραφία από το δικό σας Δήμο, ψηφιακές υπηρεσίες. Εδώ μπορούν να μπουν οι πολίτες. Μπορούν να μπουν οι πολίτες. Εμείς το λέμε αυτό, ότι σήμερα μπορεί ένας πολίτης, αν και δεν το θέλουμε αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η προσωπική σχέση και η διάδραση αυτή. Το Web TV μπορεί... πριν γυρίστε μας λίγο στο Web TV. Ωραία. Το Web TV λειτουργεί από την πρώτη μέρα που έχουμε αναλάβει, από το 2014. Βέβαια, τώρα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, γιατί μέσω του Web TV δώσαμε τη δυνατότητα σε κόσμο να μπορέσει να παρακολουθήσει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ. Κάνατε και Πάσχα, νομίζω, έτσι. Κάναμε και Πάσχα. Προσπαθήσαμε, επειδή το Πάσχα αυτό, το ένα Πάσχα και μια πρωτοχρονιά ήταν, θυμίζω, σε καθεστώς lockdown, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα υπερθέαμα τοπικό για τους κατοίκους, οι οποίοι με τις οικογένειές τους πέρασαν αυτές τις γιορτινές μέρες χώρια, με βεγγαλικά, με τέτοιου είδους εκδηλώσεις απομακρυσμένες. Το καταφέραμε, νομίζω, γιατί χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Εδώ, αυτό που βλέπουμε... Αυτό είναι το Novoville, είναι μια πλατφόρμα η οποία τη χρησιμοποιούμε από το 2016. Είμαστε ο πελάτης εντός εισαγωγικών που σχεδιάσαμε μαζί με τους ανθρώπους της Novoville, τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Έχουν εξυπηρετηθεί περίπου 60.000 αιτήματα αυτά τα χρόνια, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γιατί ο κάθε δημότης, εγγραφόμενος σε αυτή την πλατφόρμα στο κινητό του τηλέφωνο, μπορεί να φωτογραφίσει ή να μην φωτογραφίσει, να στείλει όλη αυτή την πληροφορία κατευθείαν στο Δήμο, και ο Δήμος, αφού την υλοποιήσει ή όσο την διεκπεραιώνει, να έρθει σε επικοινωνία μαζί του και να του δώσει και το progress report, δηλαδή το πώς εξελίσσεται. Εδώ. Αυτό είναι ένα τοπικό δίκτυο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή φτιάξει. Δεν είναι Wi-Fi, είναι κάτι πιο προχωρημένο από το Wi-Fi. Είναι ένα σύστημα ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων, καθότι εγκαθίσταται πλέον στην πόλη μας περίπου 25.000 sensors, δηλαδή οι αισθητήρες, που μπορούν και μας δίνουν τη δυνατότητα να διοικήσουμε και να διαχειριστούμε γρήγορα και ασφαλώς την πόλη από μακριά. Αυτό είναι ένα πλατό το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να δίνουμε λύσεις και πληροφόρηση, βέβαια, και λύσεις και πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, σε ελεύθερο πεδίο, δεν υπάρχει κλειστό κομμάτι. Mm-hmm. Ο κάθε δημότης θα μπορεί να βλέπει τα πάντα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της πόλης, να στέλνει και να παίρνει πληροφόρηση, και αυτό είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο θέλει όχι μόνο να φτιάξουμε τις υποδομές που φτιάχνουμε, αλλά να φτιάξουμε και την κουλτούρα για να υποστηριχθούν τέτοια συστήματα. Αυτό είναι, γιατί το αυτό βασικό. Είναι πολύ σημαντικό, και η κουλτούρα δεν είναι μόνο των χρηστών, είναι και των ανθρώπων που είναι στο back office, είναι μέσα και πρέπει να λειτουργήσουν την πόλη και να αποκριθούν σε τέτοιου είδους προκλήσεις και τέτοιου είδους τεχνολογίες. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουμε πραγματικά την πόλη, ήδη την έχουμε, σας λέω, σε πάρα πολύ. Κάποιος μπορεί να κάτσει σπίτι του και να κάνει τα πάντα. Να πάρει όλες του τις βεβαιώσεις, όλες τις πληροφορίες, να πληρώσει τα πάντα. Είτε στο κινητό τηλέφωνο, είτε μέσα από τα websites. Μπορεί να πάρει ακόμα
αν θέλει και hard copy, να του στείλουμε στο σπίτι αυτή τη δυνατότητα με delivery. Όμως... Να πω κάτι όμως, εκτός από το θέμα της ψηφιακής πολιτικής, γιατί ίσως καλό είναι όλο αυτό, οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές κρίνονται στην κοινωνική πολιτική, όπως και οι κυβερνήσεις, έτσι να πούμε. Εσείς έχετε εφαρμόσει μία άριστη κοινωνική πολιτική στο Δήμο σας. Έχετε δημιουργήσει αυτές τις δομές που μπορείτε να εξυπηρετείτε πολίτες, είτε είναι τα δημοτικά σας ιατρία, το κοινωνικό σας παντοπολείο. Ναι, όπως το είπατε πολύ σωστά, εκεί δοκιμάζεται η τοπική διοίκηση, εκεί έχεις πραγματική προσφορά. Ο Δήμος μας, παρότι μπορεί να ακούγεται ως ένας Δήμος με κατοίκους υψηλού ή μέσου και υψηλού εισοδήματος, έχει και αυτός ο Δήμος ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη. Και αυτό το κάνουμε. Το κάνουμε πολύ μεθοδικά. Έχουμε και κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φροντιστήρια, φαρμακεία. Έχουμε συσίτιο, έχουμε δύο ξενώνες. Έχουμε μια σειρά από προγράμματα τα οποία γίνονται για να υποστηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή έχουν και μια αξιοπρέπεια, θέλουν όλη αυτή η διαδικασία να γίνει με όρους μυστικότητας, με όρους διακριτικότητας, και αυτό είναι το πιο δύσκολο, αλλά είναι και το ζητούμενο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που φοβούμενοι ότι... Την καταγραφή. Όχι καταγραφή. Και το σχολιασμό. Το σχολιασμό, τον κακοήθη κοινωνικό σχολιασμό. Οι οποίοι τι κάνουν, προτιμούν να ζουν μια πάρα πολύ μίζερη, πιεσμένη ζωή σε αποκλεισμό, από το να βγουν έξω και να έρθουν στις κοινωνικές υπηρεσίες και να ζητήσουν τη βοήθειά μας, αν δεν καταφέρουμε να πάμε εμείς εκεί, φοβούμενοι, όπως είπατε και εσείς, την καταγραφή. Εμείς λοιπόν φτιάχνουμε και χτίζουμε αυτή την αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία η οποία πρέπει να έχουμε με τον πολίτη. Θα σας πω μόνο το εξής, επειδή έχουμε τη δυνατότητα και δίνουμε κάποια οικονομική ενίσχυση σε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν θέματα. Τους ανθρώπους αυτούς τους γνωρίζει και τους εισηγείται ένας άνθρωπος που είναι η καθήλυν αρμόδια κοινωνική λειτουργός. Εμείς ψηφίζουμε παίρνοντας ως δεδομένο ότι η κοινωνική λειτουργός της κοινωνικής υπηρεσίας έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Έρχονται τα θέματα ομοφόνως ψηφίζονται στα δημοτικά συμβούλια, στις οικονομικές επιτροπές. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι πήρε αυτό το βοήθημα το οποίο το είχε πραγματικά ανάγκη πρωτογενώς και δεν γνωρίζει κανένας την ταυτότητά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και χαίρομαι που το λέμε και από την εκπομπή. Οπότε να γνωρίζουν και οι πολίτες του Δήμου, του δικού σας, ότι μπορούν να απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες με απόλυτη εχεμήθεια και να τύχουν της δικής σας υποστήριξης ως δήμαρχος αλλά και όλης της δημοτικής αρχής. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά τα έργα, γιατί είστε αρκετά χρόνια δήμαρχος. Έχουμε κλείσει πλέον τα... Βέβαια να σας πω κάτι, τώρα θα το πω, γιατί το διάβασα νομίζω χθες ή προχθές. Βγάλατε μία ανακοίνωση για το ότι δεν την χάνετε και της ιδιαίτερης στήριξης της Περιφέρειας Αττικής. Της Περιφέρειας Αττικής έχουμε λάβει πολύ... πολύ, πολύ και μεγάλη γνωρίζω προσοχή. Ότι γνωρίζεστε με τον Περιφερειάρχη. Με τον Περιφερειάρχη γνωριζόμαστε. Συνάδελφοι. Είμαστε πολύ κοντά. Είναι επιλογή και δική μου να τον στηρίξω και τον στήριξα με ό,τι δυνατότητες και δυνάμεις είχα στην περιοχή που ήταν νομίζω αρκετά καλές. Έχει φέρει πολύ υψηλό ποσοστό στην Αττική. Ναι, νομίζω στην περιοχή μας πήρε το υψηλότερο ποσοστό το οποίο πήρε στην Αττική και το χαρήκαμε όλοι. Στην αρχή τουλάχιστον. Γιατί στη συνέχεια δεν το χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί ειδικότερα ο Δήμος ο δικός μας, αλλά νομίζω και η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων, με μια λογική η οποία σήμερα την δικαιολογεί με επικοινωνιακά ο Περιφερειάρχης, δεν ενισχύθηκαν από τις διαδικασίες του Ταμείου της Περιφέρειας. Όσοι ήταν έτοιμοι και είχαν μελέτες στην προηγούμενη διοίκηση και στην προπροηγούμενη, και η διοίκηση Σγουρού και τη διοίκηση Δούρου. Όσοι είχαν μελέτες, εμείς είχαμε μελέτες, είχαμε τρέξει, είχαμε φτιάξει μελέτες, χρηματοδοτηθήκαν όλες. Σήμερα, οτιδήποτε έργο γίνεται στην πόλη μας, είναι έργο το οποίο έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί από εμάς, έχει χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια και υλοποιείται σήμερα. Δεν έχουμε δει κάτι καινούριο. Αντιθέτως, έχουμε δει. Έχετε καταθέσει όμως προτάσεις. Βεβαίως. Έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις. Καμία εξ αυτών δεν έχει επιλεγεί. Και αυτές οι οποίες έχουν επιλεγεί
βρίσκουν κάποια τεχνικά προσχώματα, ούτως ώστε 3 χρόνια μετά που έχουν περάσει να μην υλοποιείται, να μην χρηματοδοτείται καμία. Εδώ πήραμε ακόμα και έργα που ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της περιφέρειας από την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο Δούρου, τα οποία ξαφνικά πάγωσαν. Οι προγραμματικές συμβάσεις από το 2018-19 δεν έχουν υπογραφεί. Έχετε κάποια ερμηνεία γι' αυτό? Η ερμηνεία είναι ότι προφανώς έχει αλλάξει η άποψη και η προσέγγιση της περιφέρειας. Η περιφέρεια μπορεί να θέλει να επιλέγει να μην δώσει λεφτά στους Δήμους και να κάνει η ίδια έργα υπερτοπικού χαρακτήρα. Είναι μια λογική, αλλά θα πρέπει να βγει και να την πει την λογική αυτή, ότι ξέρετε κάτι, αυτό που μέχρι τώρα σας έδινε η περιφέρεια ή η υπερνομαρχία παλιότερα ή η νομαρχία πιο παλιά, πλέον ξεχάστε το, δεν θα το παίρνετε. Να κάνει ο καθένας τα κουμάντα του. Παραδείγματος χάρη, το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ. Πάμε λίγο στα έργα όμως τα δικά σας. Έχουμε και φωτογραφίες. Να το πω και αυτό για το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι χρήματα της αυτοδιοίκησης. Τα διαχειρίζονται οι περιφέρειες. Οι περιφερειάρχες πρέπει να τα στέλνουν στους Δήμους. Ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στην παιδεία, ούτε στη μικρομεσαία επιχείρηση, ούτε στους ιατρικούς συλλόγους. Πρέπει τα χρήματα τα οποία έρχονται για να καλύψουν τη μείωση των κεντρικών αυτοτερών πόρων να έρχονται στην αυτοδιοίκηση και πουθενά αλλού. Είμαι σίγουρο ότι κάπου θα καταλήξετε. Το λέω και το ξαναλέω αυτό. Ελπίζω να το ακούνε. Θα το ακούσουν. Όσοι χειρίζονται αυτό το συγκεκριμένο ευαίσθητο θέμα. Πάμε λοιπόν στα δικά σας έργα. Είχατε φυτεύσεις δέντρων, παραγωγή δικού σας εδαφοβελτιωτικού. Βελτιωτικού. Βελτιωτικού. Ναι. Είναι το Green. Είναι τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση απορριμμάτων. Για μας η διαχείριση απορριμμάτων είναι. Εδώ βλέπουμε. Ναι, είναι το πρόγραμμά μας είναι οδεύοντας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων. Έχουμε ήδη, αυτή τη στιγμή τρέχουμε στο Δήμο μας 4 πολύ μεγάλα προγράμματα, τα οποία έχουν να κάνουν, αυτό είναι ο στόλος πολιτικής προστασίας που έχουμε, 16 οχήματα, πολλούς εθελοντές, παίρνουμε πυροφύλακες, έχουμε μια πάρα πολύ καλή πολιτική προστασία. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς. Εδώ είναι τεχνολογία των έξυπνων ψηφιακών κάδων που μας ειδοποιούν για το πότε πρέπει να γεμίσουν, πότε έχουν γεμίσει και δεν πότε πρέπει να γίνει. Δεν είναι βυθιζόμενοι αυτοί. Δεν είναι βυθιζόμενοι. Είναι οι απλοί κάδοι που έχουμε έξω από τα σπίτια μας. Είναι πλέον ψηφιακοί. Έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη εφαρμογή στη χώρα 5.000 κάδων ψηφιακών. Εδώ είναι το καφέ κάδος που είναι τα βιοαπόβλητα που μαζεύονται. Ήδη έχουμε περίπου 1.500 κάδους στο πεδίο και προσπαθούμε. Αυτό είναι το πρόγραμμα Pay As You Throw. Δηλαδή όσο λιγότερα σκουπίδια πετάξω τόσο θα μειωθούν τα δημοτικά μου τέλη. Ένα κίνητρο οικονομικό για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Και έχουμε και το αντίστοιχο κερδίζω όσο ανακυκλώνω, που είναι το Zero Waste. Όσο περισσότερα ανακυκλώσιμα δώσω στο Δήμο, πάλι θα μειώσει τα δημοτικά τέλη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εκτρέψουμε από την ταφή όσο το δυνατόν περισσότερο. Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό το οποίο είναι 35%. Εδώ είναι τα δύο εδαφοβελτιωτικά που έχουμε. Είναι το Vita Green και το Vita Green Plus. Είναι βιολογικό λίπασμα το οποίο έχει φτιαχτεί από τα υπολείμματα τροφής και από τα κλαδέματα της περιοχής μας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το Τμήμα Χημείας και μια ιδιωτική εταιρεία η οποία μας παρέχει το πεδίο κομποστοποίησης. Αυτό το πράγμα, εάν συνεχιστεί έτσι όπως το έχουμε ολοκληρώσει, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2022, του τρέχοντος έτους, θα έχουμε φτάσει εκτροπή στο 50% και μέχρι το τέλος του 2023 το 80% νούμερο, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη σκέψη κανενός στη χώρα. Και αυτό είναι που φωνάζουμε. Τέτοιου είδους πράγματα πρέπει να εξελιχθούν για όλη τη χώρα. Εδώ βλέπουμε την φωτοβολταϊκά στα σχολεία με το πρόγραμμα Net Metering. Έχουμε κάνει μια εξοικονόμηση από καταναλώσεις της τάξης του 38% σύμφωνα με τη μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εκπομπές ρήπων έχουν μειωθεί. Το πρόγραμμα Προντέσα μας έχει μοχλεύσει κεφάλαια για να μπορέσουμε 31 δημοτικά κτίρια αυτή την περίοδο να τα κάνουμε ενεργειακής κατηγορίας Β και Α από Δέλτα που είναι σήμερα. Γενικότερα δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα τρία πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα και το sustainability, δηλαδή τη διατηρησιμότητα. Έχουμε να κάνουμε με το περιβάλλον, το οποίο είναι διαχείριση απορριμμάτων, είναι εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουμε να κάνουμε με την οικονομία, γιατί δίδει χρημάτων, αν δεν έχεις χρήματα δεν μπορεί να φτιάξεις τίποτα. Βέβαια. Και με τον άνθρωπο, που είναι τα κοινωνικά και ένα μοντέλο ήπιας ανάπτυξης. Ήπια ανάπτυξη σημαίνει ότι θέλω μια πόλη η οποία είναι ζωντανή, δεν είναι νεκροταφείο, αλλά τη θέλω να έχει όρους, κανόνες, τους οποίους όλοι θα σέβονται, όλοι θα υποστηρίζουν και θα είναι ένας τόπος ηρεμίας, ησυχίας. Θα έρχονται επισκέπτες, μεν, οι οποίοι επισκέπτες είτε θα έρχονται για να
μπορέσουν να κατοικήσουν κάπου ήρεμα, είτε αν θέλουν να φτιάξουν την επιχείρησή τους σύμφωνα με τα μοντέλα ήπιας ανάπτυξης που η πόλη και οι κάτοικοι της έχουν δημιουργήσει. Έτσι δημιουργήσει υπεραξία στην πόλη. Η υπεραξία δεν είναι μόνο η υπεραξία του σπιτιού, είναι η υπεραξία της ζωής που έχει ο άνθρωπος που μένει στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα να πω και κάτι που έτσι το ζούμε το καλοκαίρι, αλλά είναι μια ευκαιρία να μας απαντήσετε. Ό,τι αφορά την ακτή βουλιαγμένης. Και το λέω γιατί σε πολλούς υπάρχει η εντύπωση ότι εσείς είστε αυτός που βάζετε τα κόστη εκεί. Όχι. Και δεν είμαστε εμείς. Είναι μια ευκαιρία να το πούμε στο... Δεν είστε εσείς αυτός ο οποίος καθορίζετε το ποσό. Οι τουριστικά κτήματα είναι στη διαχείριση της ΕΤΑΔ, που είναι η εταιρεία κινήτων του δημοσίου. Κάποια τα μισθώνει, κάποια άλλα τα διαχειρίζεται η ίδια και προσδιορίζει το τίμημα εισόδου. Δεν σας κρύβω ότι θα σας θυμίσω πρόπερση ότι εμείς, αν και δεν είχαμε κάποιο δικό μας ενδιαφέρον, γιατί οι δημότητες περιοχής είχαν ειδικούς όρους ως υποδεχόμενοι, ας το πούμε, τον κόσμο ο οποίος έρχεται. Είχαμε εξασφαλίσει από παλιότερα, εμείς τα διατηρούμε, δικαιώματα για τους δημότες. Εκεί βγήκαμε λοιπόν και αντισταθήκαμε σε αυτές τις παλαβές αυξήσεις που ανακοινώθηκαν και τελικά αυτές πάρθηκαν πίσω με παρέμβαση κυβερνητικών παραγόντων. Στη συνέχεια όμως... Το φετινό καλοκαίρι το φετινό δεν το καλοκαίρι δεν, παρά τις πιέσεις οι οποίες ασκήθηκαν, η απόφαση η οποία πάρθηκε και υπάρθηκε σε νεκρό χρόνο, υπάρθηκε το Φεβρουάριο μήνα, μια απόφαση η οποία εφαρμόστηκε το Μάιο και η οποία είχε μια αύξηση η οποία δεν συνάδει με την περίοδο την οικονομική την οποία διανύουμε και με τις ανάγκες του κόσμου να βγει έξω, να μπορέσει να... Τα βασικά αυτά αγαθά, ας το πούμε, που είναι η θάλασσα, που είναι η δυνατότητά του να περπατήσει κάποιος, να αναπνεύσει και να πάντως αισθανθεί ελεύθερος. Πάντως δεν είναι μια απόφαση του Δήμου και δική δεν σας. Έχουμε, δεν έχουμε. Δεν έχουμε εμείς, αυτό το... Δυστυχώς δεν έχουμε. Σε κάποιες άλλες ακτές έχουμε. Τις ελεύθερες ακτές προσπαθούμε να τις έχουμε καθαρές. Βάζουμε όλη την υποδομή που χρειάζεται, είτε αυτές είναι ομπρέλες δωρεάν, αποδυτήρια, ντουζιέρες, ναυαγοσώστες, ούτως ώστε να υπάρχουν ελεύθερα προσβάσιμα από τον κόσμο, όχι μόνο τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής, ελεύθερα μεγάλα τμήματα της ακτογραμμής. Το έχουμε καταφέρει και είναι κάτι το οποίο σήμερα ζυγίζει τα πράγματα μεταξύ της ακριβής προσέγγισης στις κλειστές λουτρικές εγκαταστάσεις που έχουν ένα πιο εξειδικευμένο προϊόν και στις ανοιχτές, οι οποίες είναι νοικοκυρεμένες, περιποιημένες και ο κόσμος λαμβάνει τις βασικές υπηρεσίες που περιμένει. Εγώ έχω δει και στο Δημαρχείο, που είναι το κτίριο του Δημαρχείου μπροστά στην... Στο Δημαρχείο, ακριβώς εκεί είναι μια παραλία. Είναι όπου καταπληκτική. Η οποία είναι όμορφη, δεν σας κρύβω ότι εκεί όταν αναλάβαμε ήταν, αν θυμάστε, κάτι μπετά τα οποία εκτείνονταν μέσα στη θάλασσα, ήταν το παλιό Βούλα Μπιτς. Την είδα φέτος το καλοκαίρι και έχει αλλάξει. Εκεί λοιπόν εξαφανίσαμε περίπου 500 κυβικά μπετό και σίδερο που ήταν και στην παραλία και μέσα στη θάλασσα. Φέραμε άμμο, τη μετατρέψαμε σε μια πάρα πολύ ωραία ελεύθερη παραλία. Βάλαμε ομπρέλες, βάλαμε αποδυτήρια, βάλαμε σιτράκ για αμαία. Και τέτοιου είδους παρεμβάσεις κάναμε όχι μόνο εκεί, κάναμε και στο Καβούρι. Σας θυμίζω, στο Καβούρι είχαμε πάνω από 1000 τετραγωνικά μέτρα από παράνομα κτίσματα εντός Αιγιαλού με τσίγκους, ελενίτ, πλαστικά, κεραμίδια. Τα γκρεμίσαμε όλα αυτά, κινηθήκαμε σε πολύ πιο καλό αισθητικό αποτέλεσμα, με μικρότερες εγκαταστάσεις, οι οποίες μπήκανε μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον του Καβουρίου και είχαν και το μέγεθος το οποίο απαιτεί το σήμερα. Έχετε φτιάξει καταπληκτικό παραλία, την έχω δει. Πάμε στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Νομίζω ότι έχετε φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα. Πράγματι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Έχετε κάνει πραγματικά πάρα πολύ δουλειά στο θέμα, γιατί είναι οι πυρκαγιές, είναι οι σεισμοί, είμαστε μια σεισμογενής χώρα, είναι οι πλημμύρες, πάντα κάτι έχουμε. Κοιτάξτε, γενικότερα αυτό είναι και ένα δικό μου χούι από την αεροπορία. Ποτέ δεν μιλάμε ή δεν ευλογούμε τα γένια μας όσον αφορά κάποιες απολογιστικού τύπου επιτυχίες που έχει μια πολιτική προστασία. Δεν λέμε ποτέ πόσο καλοί είμαστε, δεν λέμε πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε. Το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι επενδύουμε πάρα πολλά χρήματα σε αυτή την ιστορία.
Έχουμε το κατάλληλο ανθρωποδυναμικό τουλάχιστον για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου μέσα στα πρώτα τρία με τέσσερα λεπτά. Έχετε βάλει νομίζω σύστημα πυρανίχνευσης. Έχουμε βάλει συστήματα ψηφιακής πυρανίχνευσης με θερμικές κάμερες. Προσλαμβάνουμε το καλοκαίρι πυροφύλακες, περίπου 50 άτομα, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και επενδύουμε συστηματικά ακόμα και τώρα σε μηχανήματα πολιτικής προστασίας. Έχουμε πολλά μηχανήματα, έχουμε περίπου 15-16 μηχανήματα, είτε από χορηγίες δωρεές, είτε από μετασκευές, είτε από αγορές του Δήμου. Και τώρα πλέον επενδύουμε εδώ και 2 χρόνια και σε μηχανήματα που μπορεί να είμαστε 10 μήνες το χρόνο με τη βερμούδα να κυκλοφορούμε στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε παραγγείλει εκχιονιστικά, έχουμε παραγγείλει και έχουμε παραλάβει. Θα μην πάρουμε. Ευτυχώς, γιατί σε κάποιους δήμους τώρα που χιόνισε, ειδικά τα βόρεια. Εμείς δεν είχαμε τίποτα. Τα πήγαμε καλά, γιατί είχαμε κάνει αυτή την προετοιμασία. Και είχαμε και τύχη, βέβαια, γιατί κανένα εντατικό καιρικό φαινόμενο ή καμία καταστροφή. Σας θυμίζω πριν από περίπου 4,5-5 χρόνια την βήθηση του Αγία Ζώνη 2 και την Πετρελοκυλίδα, την οποία και αυτήν αντιμετωπίσαμε. Την αντιμετωπίσαμε αυτοσχεδιάζοντας βέβαια και παίρνοντας κάποιες αποφάσεις τελευταία στιγμή, κινούμενοι και κάποιες φορές οριακά στα όρια του νόμου. Το οποίο όμως, να το πω αυτό, παρότι κινηθήκαμε στα όρια του νόμου και προφυλάξαμε την περιοχή, όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν αυτές τις επιλογές μας και γι' αυτό το λόγο. Η παραλία της Βάρης της Βούρας Βουλιαγμένης ήταν ουσιαστικά η μόνη παραλία του Σαρονικού που έμεινε άθικτη από αυτές τις διαδικασίες. Μια και αναφερθήκατε τώρα στις παραλίες και είπαμε πριν και για το πράσινο, έχουμε και τα αδέσποτα ζώα και έχουμε τις φιλοζωικές και έχουμε προβλήματα και πολλές φορές έχουμε και κατοίκους οι οποίοι διαμαρτύρονται, ακόμα και τα κατοικίδια τα οποία τα βγάζουν ή έξω για μία βόλτα, υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι δαπανούμε πάρα πολλά χρήματα ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθούν οι τετράποδοι αυτοί φίλοι μας. Θα σας πω ότι περίπου οι δαπάνες του Δήμου είναι στα 130 με 140 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Ειδικότερα τώρα, όπου μέσα στην όλη διαδικασία μπήκε και η στήρωση για τις γάτες, οι οποίες πολλαπλασιάζονται με πάρα πολύ μεγάλους ρυθμούς και χρειάζεται αυτός ο αριθμός, ο οποίος είναι χρήσιμος. Πρέπει να υπάρχουν οι γάτες εκεί, γιατί έχουν πάρα πολλά θετικά για τη λειτουργία της πόλης σε όλα τα επίπεδα. Εμείς λοιπόν φέτος έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα το οποίο φτάνει τις στηρώσεις στο Δήμο περίπου σε 95.000 ευρώ, από τον οποίο οι 60.000 είναι για γατιά και οι 30.000 είναι για τα σκυλιά. Να πάμε λίγο πιο σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και είναι ο πολιτισμός. Είστε ένας Δήμος με πλούσια πολιτιστικά προγράμματα και με τρία φεστιβάλ. Έχουμε τρία φεστιβάλ τα οποία είναι πλέον καθιερωμένα. Είναι το Μεσογειακό Φεστιβάλ στη Βάρκιζα, είναι η Μικρασία της Καρδιάς μας που είναι για την θύμηση από τις χαμένες αλλά όχι ξεχασμένες πατρίδες της Μικράς Ασίας, καθότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταγωγή από εκεί, αρκετοί εξ αυτών στη Βούλα. Έχουμε 2 ακόμα μικρότερα φεστιβάλ, το παιδικό και το νεανικό ή σχολικό. Γενικότερα παράγεται πάρα πολύς πολιτισμός στην περιοχή μας. Όλες οι εκδηλώσεις μας είναι δωρεάν και όλες από τότε που ξεκίνησε η πανδημία είναι εκδηλώσεις COVID-free. Και αυτό το κάναμε, ήμασταν ο πρώτος Δήμος που πήραμε το πολύ μεγάλο ρίσκο να κάνουμε COVID-free εκδηλώσεις, υπαίθριες εκδηλώσεις, αφήσουμε δηλαδή κόσμο έξω και να ακούσουμε και εμείς τα σχόλιά μας από αυτήν την ιστορία, γιατί θέλαμε να δώσουμε σημειολογικά την άποψη ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να εμβολιαστούμε, πρέπει για να μπούμε στην κανονικότητα και να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε απέναντι στην πανδημία οπλισμένοι και με γερή άμυνα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν, αγαπητέ μου. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Νομίζω Φωτεινή, ότι αισθάνομαι σαν να είμαι εδώ και να μιλάω 3 λεπτά μόνο. Και ήδη έχει περάσει μια ώρα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση, αλλά και για το πολύ καλό και ωραίο περιβάλλον που δημιούργησες για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.